στο ντέρμπι των αιωνίων μεταξύ του Παρνασσού Στροβόλου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εξίσου ανταγωνιστικό ντέρμπι μεταξύ του πρωταθλητή που είναι το Ευρωπαϊκό. Το σούτ της αναμέτρησης από τον Τορνικίδη, τον Βασίλη Μπάλα. Τον Κεραυνό να προσπαθεί, τον Παρνασσό να προσπαθεί να απαντήσει και τα από εκεί που δεν είχαμε τελική. Φτάσαμε στα 3 γκολ πλέον. Ο Τσακουρίδη. Στον εφηδιασμό τώρα ο Παρνασσός και κάνει το 2-2 ο Παρνασσός. Βασίλη Δημοστέν. Εξαιρετικό τελείωμα στον εφηδιασμό. Ενώ τράβηξε τον αποκρούει ο τερματοφύλακας. Το σούτ. Ο Παρνασσός βρίσκει την απάντηση. Ο Τορνακίδης. Γκολ για τον Παρνασσό. Εξαιρετική να ξεμαρκαριστεί. Το σούτ αυτή τη στιγμή και είναι το... Δύο λάθη του Παρνασσού. Οι αποκρούσεις είναι... 6 για τον Νταρτίον του Παρνασσού Στροβόλου. 41 αντίστοιχα. Ήταν εξαιρετική και σκόραρε. Και τώρα έχουμε το... Ξανά μπροστά. Το Πανεπιστήμιο να περάσει με δύο τέρματα μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Δεν βλέπουμε ξανά εδώ την μπάσα. Η μπάλα έφτασε για τον Τορνικίδη που παίρνει τα βήματα και σκοράρει. Γράφει το 8-9. Παπακυπριανού και πάλι ο αρχισκόρερ του Παρνασσού μοιράζει μέχρι στιγμής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ο κύριος Χρυστοδούλου. Την επίθεση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο απαντά. Να δούμε και ο Παρνασσός σκοράρει αυτή τη στιγμή. Κάνει το 11-10. Πήγαινε μπάλα πάνω για να σκοράρει. Βλέπουμε ότι και πάλι έχουμε ένα κάνει στη θέση του και ο Στούπης απέναντί του. Να δούμε αν το σκοράρει για τον Παρνασσό. Ο Στούπης παίρνει φόρα και κάνει το 12-11. Ο οποίος έχει τώρα την κατοχή της μπάλας. Παίρνει τα βήματα. Να πετύχει άλλο ένα τέρμα και τα καταφέρνει. Και τα καταφέρνει ο Παρνασσός του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Το οποίο αντιδρά, προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά και δεν τα καταφέρνει. Παπακυπριανού και πάλι περνάει και έχουμε πέναλτι. Αν θα μπορέσει να κερδίσει τον Στουμπή, την πρώτη φορά δεν τα κατάφερε. Ο Στουμπής απέναντι από τον Παπαγιάννη το 17. Τέταρτο πέναλτι, ναι. Ξανά μέσα, ξανά γκολ για τον Παρνασσό, ο οποίος γράφει το 20. Βρισκόμαστε ξανά σε ζωντανή μετάδοση με ένα υπέροχο τέρμα για τον... Και σιγά σιγά κατάφερε να πάρει πρωτοβουλίες. Η καλή εμφάνιση του και Πάρνα, η καλή... την κυκλοφορία για τον Γκρούντος και πάλι παίρνει τα βήματα και σκοράρει για το 25-16. Σε μια πολυπόθητη νίκη που τον βάζει στην κορυφή και τώρα κάνει το συν 10 με πέναλτι. Ο Λουίς Χρυσάθου θα εκτελέσει το πέναλτι. Και δεν λατεύει ούτε την εκτέλεση του πέναλτι. Καταφέρει να πάρει την νίκη ο Παρνασσός, ο οποίος ξεφεύγει με δύο νίκες διαφορά